Ερώτηση 1. Η τράπεζα Α προσφέρει ένα καταθετικό προϊόν, σύμφωνα με το οποίο θα λάβετε κλιμακωτό επιτόκιο, δηλαδή διαφορετικό επιτόκιο κάθε χρόνο, 2% για το πρώτο έτος, 3% για το δεύτερο, 4% για το τρίτο και 5% για το τέταρτο της κατάθεσής σας. Η τράπεζα Β, από την άλλη πλευρά, προσφέρει ένα σταθερό επιτόκιο κάθε χρόνο, 3% για όλα τα έτη. 3% για το πρώτο, 3% για το δεύτερο, το τρίτο, τέταρτο, 3% καθένα από αυτά. Έχετε σήμερα 15.000 και θέλετε να τα καταθέσετε για 4 έτη. Πρώτο ερώτημα, πόσα χρήματα θα έχουμε σε 4 χρόνια από σήμερα, δηλαδή τη μελλοντική αξία ψάχνουμε, αν επιλέξουμε τα κλιμακωτά επιτόκια της τράπεζας Α και πόσα εάν επιλέξουμε την τράπεζα Β. Υποθέτουμε ότι έχουμε επανεπένδυση, δηλαδή ότι ό,τι τόκους παίρνουμε από κάθε μια χρονιά, τους βάζουμε συνολικά στον τόκο για τη δεύτερη. Δηλαδή, τους τόκους θα πάρουμε την πρώτη χρονιά, τους βάζουμε τη δεύτερη μαζί με το κεφάλαιο, τη τρίτη μαζί με το κεφάλαιο, συνολικά. Πάμε λοιπόν και παίρνουμε για να βρούμε τη μελλοντική αξία στην πρώτη περίπτωση και λέμε το ποσό της 15.000 για ένα χρόνο θα το κιστεί με 2%. Όλο μαζί στην πορεία μετά, ό,τι έχουμε πάρει εδώ συνολικά θα το κιστεί με 3%. Και από εκεί και πέρα όλο μαζί με 4, όλο μαζί με 5. Θα μπορούσατε να το βάλετε και ξεχωριστά τις πράξεις, αλλά δεν βρίσκω τον λόγο. Δηλαδή να πάτε να κάνετε πρώτα 15 επί 1 και 0,02, να βρείτε το αποτέλεσμα. Αυτό που θα βρείτε επί 1 και 0,03, να βρείτε το αποτέλεσμα. Και ούτω καθεξής, αυτό που θα βρείτε επί 1 και 0,04, μόνο για να διαφοροποιηθείτε δηλαδή. Αλλά ακόμα και το βιβλίο το έχει συνεχόμενα. Οπότε δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να κάτσετε να κάνετε ξεχωριστά τις πράξεις, μόνο μορφολογικά δηλαδή, για να διαφοροποιηθείτε σαν μορφή λύσης. Από εκεί και πέρα, για την τράπεζα Β, έχουμε μια μελλοντική αξία από το βιβλίο σας, την λέει σαν τελική αξία, τα ΦΑΛΦΑ, γι' αυτό είπα βλέπετε και τη βάζω τα ΦΑΛΦΑ, ακολουθώ το συμβολισμό του βιβλίου. Σου λέει το σημερινό ποσό που είναι 15.000, επί ένα συν το επιτόκιο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για 4 συνεχόμενες χρονιές. Εντάξει, θα μπορούσαμε να, λέει, να βάλουμε επί 1,03, επί 1 και 0,03 και 0,03 και 0,03, δηλαδή να το έχουμε με αυτή τη μορφή και κάθε φορά εδώ να βάζουμε το 0,03. Απλά βγάζουμε κοινό παράγοντα τις παρενθέσεις και το υψώνουμε στην Τετάρτη. Γι' αυτό και γίνεται έτσι μαζικά. Από την πράξη βλέπουμε ότι μας συμφέρει περισσότερο το κλιμακωτό επιτόκιο της τράπεζας Α, καθώς σε 4 χρόνια θα έχουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας σε σχέση με την τράπεζα Β. Το δεύτερο ερώτημα λέει, ποιο θα έπρεπε να είναι το επιτόκιο για το τέταρτο έτος της τράπεζα Α, ώστε η τετραετής κατάθεση της Α να σας δίνει τα ίδια χρήματα με τη Β. Προσέξτε. Η Β βρήκαμε ότι θα μας δώσει 4 χρόνια 16,882. Από τη μία πλευρά λοιπόν της ισότητας έχουμε το 16,882 που μου λέει ότι πρέπει να βρω σαν αποτέλεσμα. Τι μου ζητάει να αλλάξω? Το επιτόκιο της τέταρτης χρονιάς εδώ, δηλαδή να μην ισχύει αυτό το 5%. Κρατάμε λοιπόν όλο ίδιο, δηλαδή δείτε αυτό εδώ το κομμάτι και το μεταφέρουμε κάτω. Και λέμε, ποιο θα είναι το επιτόκιο με το οποίο πρέπει να το κλείσουμε όλο αυτό, ώστε να μας κάνει τελικά το 16,882,63, που είναι το αποτέλεσμα, δείτε, που βρήκαμε από την τράπεζα Β. Από εκεί και πέρα λύνουμε μια απλή εξίσωση ως προς το επιτόκιο και βρίσκουμε ότι αυτό είναι 3%, για να κάνουμε 3,00001, κάπως έτσι. Στρογγυλεύουμε στο δεύτερο δεκαδικό, είναι ξεκάθαρα 3%. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλωμένο γραφείο 30 τετραγωνικών και έχετε δύο επιλογές για την απολυρωμή του. Η μία είναι να δώσετε συνολικά σήμερα 50.000 για να το ξοφλήσετε. Η δεύτερη είναι να το αποπληρώσουμε σε 10 δόσεις. Και το όλο μυστικό είναι ποιο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σήμερα. Άρα σήμερα 5.400. Και έχουμε άλλες 9 στο τέλος του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου κτλ. Έτους. Εάν η τράπεζα μας προσφέρει ένα επιτόκιο 3%, θέλω να καταλάβετε και να μην σας μπερδέψει ότι στα θεωρητικά μαθήματα εδώ, όπως η ιδέα 41, θεωρούμε ότι το επιτόκιο δανείων και καταθέσεων είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει διαφορά όπως είναι στην πράξη. Συνεπώς το επιτόκιο 3% είναι είτε το επιτόκιο που μπορώ να το κίσω χρήματα, είτε με το επιτόκιο με το οποίο μπορώ να προεξοφλήσω, δηλαδή να φέρω πίσω στο σήμερα χρήματα. Άρα λοιπόν, εγώ τι πρέπει να κάνω? Να συγκρίνω σε μια κοινή βάση τις δύο μεθόδους αποπληρωμής. Και η καλύτερη βάση, όπως είπαμε, είναι η παρούσα αξία, το σήμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η πρώτη επιλογή είναι να δώσω 50.000 σήμερα. Πρέπει να βρω τη σημερινή αξία της αποπληρωμής, το σημερινό κόστος και για τη δεύτερη περίπτωση. Άρα να φέρω
στο σήμερα όλες τις πληρωμές της δεύτερης περίπτωσης. Η πρώτη πληρωμή από αυτές βρίσκεται ήδη στο σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μυστικό. Λέει 5.400 σήμερα και άλλες 9 δόσεις. Δεν λέει 10 δόσεις μελλοντικές. Μία σήμερα και άλλες 9 μελλοντικές. Συνεπώς λες 5.400 σήμερα. Και φέρνω πίσω στο σήμερα όλα τα υπόλοιπα 5.400 με το 3% υψωμένο κάθε φορά στη χρονιά που βρίσκεται. Σε ένα χρόνο από σήμερα στην πρώτη, σε δύο χρόνια στη δευτέρα, στην τρίτη και ούτω καθεξής μέχρι την ενάτη. Αν κάνετε την πράξη βγαίνει 47.444.99. Επειδή εδώ βλέπετε το ίδιο ποσό όμως να επαναλαμβάνεται για πολλές χρονιές, μπορούμε για διευκόλυνση να χρησιμοποιήσουμε και τον τύπο της ράντας. Δηλαδή, το ίδιο ποσό με το οποίο επαναλαμβάνεται, το CF, να το πολλαπλασιάσω με το συντελεστή παρούσας αξίας ράντας και να μου βρει τη σημερινή αξία των 9 εισπράξεων. Πάνω σε αυτή την πράξη θα προσθέσω τα σημερινά 5.400. Εδώ δεν πρέπει να μπερδευτείτε, έτσι. Γι' αυτό βλέπετε και βάζω 9, γιατί είναι 9 οι μελλοντικές εισπράξεις που θέλω να φέρω πίσω σου σήμερα. Σε αυτές τις 9 προσθέτω και τα σημερινά 5.400. Το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο και με τους δύο τρόπους. Επιλέγετε έναν από τους δύο να του βάλετε στην εργασία σας. Όπως βλέπετε, συμφέρει περισσότερο η δεύτερη επιλογή, καθώς θα δώσω λιγότερα χρήματα. Δηλαδή, θα μου κοστίσει 47.444.99 και όχι 50.000 που είναι η πληρωμή της μεθόδου Α. Συνεπώς, επιλέγουμε τη δεύτερη με τις δόσεις.